keine Auswirkungen auf touristische Aktivitäten ihrerseits haben. Sprich, also es wird nicht beim Marketing gespart und auch nicht bei Infrastrukturmaßnahmen. Ναι, ο αναπτυξιακός προγραμματισμός συνεχίζει βεβαίως με γνωστούς ρυθμούς. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, που είναι ένα πρόβλημα και το αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπιστεί, δεν επηρεάζει το τουρισμό. Ξέρετε τι μπορεί να επηρεάσει τον τουρισμό? Ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευαίσθητο πεδίο και σίγουρα επηρεάζεται και ευάλωτο, θα έλεγα. Και επηρεάζεται από τις συγκυρίες. Αλλά λοιπόν υπάρχει μια συνεχής δυσφήμιση από παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η Ελλάδα είναι αρνητική ή οτιδήποτε άλλο. Σαφώς όλο αυτό το κλίμα και μπορεί να επηρεάσει. Η φήμη λοιπόν, η εικόνα της χώρας, είναι πολύ σημαντικό να μην κατακαιρματιστεί και επηρεαστεί. Βεβαίως δεν έχει συμβεί αυτό. Και ό,τι έχει γίνει σε όποιο βαθμό έχει γίνει μέσα από αυτά τα προβλήματα, εμείς, όπως σας είπαμε, είμαστε έτοιμοι με ένα χαμόγελο, τα αντιμετωπίζουμε με προβολή στοχευμένη, με στρατηγική, επίσης πιστεύω, που είναι πολύ στη σωστή κατεύθυνση και σας λέμε ότι η Ελλάδα, η τουριστική Ελλάδα είναι εκεί, όπως την γνωρίζετε και ακόμη καλύτερη. Δεν έχει καμία σχέση. Ούτε οι τιμές έχουν ανέβει, αντίθετα θα έλεγα. Και μάλιστα θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει μια πολύ δημιουργική και θετική συνεργασία και με τους ξενοδόχους και με όλους τους φορείς τουρισμού και δημόσιος και ιδιωτικός τομέας είναι μαζί για να συνεργαστούν σωστά και πραγματικά να βοηθήσουν τη χώρα να βγει και από την κρίση και να αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τον τουρισμό. Η μεγάλη μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Άρα τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε και να είστε σίγουροι ότι θα πολλαπλασιάσουμε τα ωφέλη που μπορούν να έρθουν μέσα από αυτό. Ja, Johannes Frevel, Inforadio nochmal. Die griechische Regierung hebt die Steuern an, unter anderem die Mehrwertsteuer, die Benzinsteuer. Andere Steuerarten werden sicher ebenfalls angehoben. Ich kann mir vorstellen, das wird nicht ohne Einfluss auf den Tourismus bleiben, auch auf das allgemeine Preisniveau. Das heißt, welchen Folgen, preisliche Folgen haben Touristen in diesem Jahr in Griechenland zu rechnen? Wie viel teurer werden beispielsweise Besuche in Restaurants, in Hotels oder eben auch Fahren im Supermarkt? Έχετε δίκιο, υπάρχει μια αύξηση μέσα σε αυτά τα σκληρά μέτρα που σας είπα. Όμως να είστε σίγουροι ότι αυτή η αύξηση ήδη έχει αντιμετωπιστεί και θα απορροφηθεί από την ίδια την αγορά, χωρίς να έχει επίπτωση στους ίδιους τους καταναλωτές. Όπως ξέρετε, τα πιο πολλά, ας το πούμε έτσι, πακέτα των τουριστικά έχουν ήδη κλείσει, δεν θα επηρεαστούν και η ίδια η ελληνική αγορά και ο επιχειρηματικός κόσμος και η αγορά γενικότερα θα απορροφήσει αυτή την αύξηση του ΦΠΑ για αυτή τη χρονιά, όπως σας είπα, που αναγκαστήκαμε να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Άρα δεν θα έχει επίπτωση αρνητική στο κόστος, αν θέλετε, ζωής. Εξάλλου για το, τη μεγαλύτερη δραστηριότητα του τουρισμού είναι μόνο η αύξηση 1%. Το 9 έγινε 10. Και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά τον τουρισμό.